Καλώς ήρθατε. Η μέρα ξεκίνησε σήμερα με έναν ακτιβισμό του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας στην Ακρόπολη. Δεν είναι πρώτη φορά που το ΚΚΕ έχει προχωρήσει σε τέτοιες κινήσεις, με πανό δηλαδή, και είναι αυτό που βλέπετε τώρα. Εδώ όμως το βασικό θέμα είναι, μας είχε προετοιμάσει ο Ριζοσπάστης προχθές, η αφίσα δηλαδή, και σημερινή δεν είναι συγκέντρωση, σήμερα δεν είναι. Ναι, είναι σήμερα στην Πλατεία Ελευθερίας. Γιατί στην Πλατεία Ελευθερίας και όχι στο Σύνταγμα, θα ρωτήσω, γιατί στο έθεσα. Καταρχήν είναι μια συγκέντρωση η οποία, όπως ακριβώς λέει και το σύνθημα, δεν στρέφεται απλά και μόνο στη συμφωνία Τσίπρα-Ζάεφ. Πάνω απ' όλα στρέφεται ενάντια στους σχεδιασμούς των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καρπός των οποίων υπήρξε και η συμφωνία των Πρεσπών. Είναι μια συγκέντρωση η οποία στρέφεται ενάντια στον εθνικισμό και από τις δύο πλευρές, στον εθνικισμό που καλλιεργείται τόσο στη γειτονική χώρα όσο και στην Ελλάδα, ενάντια στον αλυτρωτισμό, και μια συγκέντρωση η οποία έχει αντιμπεριαλιστικό περιεχόμενο και προωθεί την ανάγκη φιλίας, αλληλεγγύης, κοινής πάλης των λαών. Και αν θέλετε, σήμερα αποκτάει και ένα ακόμη πρόσθετο χαρακτήρα που έχει να κάνει με τις πρόσφατες εξελίξεις στη Βενεζουέλα που τις δείξατε πριν από λίγο, με την ομή και απροκάλυπτη παρέμβαση των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, την πραξικοπηματική αναγνώριση ενός άλλου προέδρου από αυτόν που επέλεξε ο λαός της Βενεζουέλας. Ενός ανθρώπου. Γιατί όπως έλεγε η κυρία Κονταξή, η Μαρία Κονταξή, δεν είναι καν ο ηγέτης αντιπολίτευσης, είναι ένα πρόσωπο. Αυτή την πραξικοπηματική, την απειλή για στρατιωτική επέμβαση, υπάρχει και αυτό, την απειλή για στρατιωτική επέμβαση. Όμως, κύριε Αρβανίτη, αυτά τα γεγονότα, παρά το γεγονός ότι μιλάμε για μια μακρινή περιοχή του πλανήτη, δεν είναι άσχετο το ένα με το άλλο. Γιατί αυτές οι δυνάμεις, οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, το ΝΑΤΟ, η Ευρωπαϊκή Ένωση, που καθόρισαν την συμφωνία, τη διαδικασία, το πλαίσιο της συμφωνίας των Πρεσπών, είναι αυτές που από την κυβέρνηση εμφανίζονται ως εγγυητές της ειρήνης και της σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή. Και αυτό είναι δηλητήριο. Είναι δηλητήριο για το λαό. Μου επιτρέπετε. Βεβαίως. Έχω 3-4 ιδεολογικού χαρακτήρα ερωτήματα. Διότι στο πρώτο κομμάτι έχω απαντήσεις, και άλλωστε και στις δικές μου εκπομπές αυτά τα ζητήματα έβαζα και στον κύριο Βίτσα χθες για το κομμάτι της νατοϊκής, του ανοίγματος της πόρτας δηλαδή στο ΝΑΤΟ. Αλλά αυτό είναι ένα θέμα που αφορά, κύριε Γκιώκα, μια άλλη χώρα, όχι εμένα. Όχι, δεν συμφωνώ. Επιτρέψτε μου, είναι πολύ σοβαρό αυτό που λέτε. Ωραία. Το αν θα μπει, γιατί το ακούω αυτό το επιχείρημα, θα σας πω. Βεβαίως, ναι. Έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε. Είναι πολύ σοβαρό. Γιατί το ακούσαμε και στη Βουλή. Και είναι και, αν θέλετε, ένα επιχείρημα, κατά τη γνώμη μου, επιτρέψτε μου να πω, της απελπισίας που ακούγεται από την κυβέρνηση. Γιατί λέει η κυβέρνηση ότι ο γειτονικός λαός επέλεξε να μπει στο ΝΑΤΟ, εμάς δεν μας αφορά. Καταρχήν, σηκώνει πολλή συζήτηση ότι ο γειτονικός λαός επέλεξε να μπει στο ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί σημειώνω και θυμίζω ότι στο δημοψήφισμα που έγινε στη γειτονική χώρα, με όλες αυτές τις συνθήκες που έγινε το δημοψήφισμα, πιέσεις, τελεσίγραφα κτλ., πήρε μέρος μόνο το 30% του γειτονικού λαού. Το 70% απήχε από το δημοψήφισμα, και το δημοψήφισμα πώς ήταν διατυπωμένο. Το ερώτημα, μάλλον, πώς ήταν διατυπωμένο. Δεν ήταν αποδέχεστε ή όχι τη συμφωνία των Πρεσπών. Ήταν συμφωνείτε να μπούμε στο ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση, αποδεχόμενη τη συμφωνία των Πρεσπών ή όχι. Ξέρετε, είναι αυτά τα δημοψηφίσματα. Κορώνα κερδίζω, γράμματα χάνεις. Λοιπόν, αλλά ακόμη και σε αυτό το δημοψήφισμα, το 70% του γειτονικού λαού απήχε. Άρα, από πού και ως πού προκύπτει και ερμηνεύεται. Αλλά να δεχτούμε, εγώ να δεχτώ για την οικονομία της συζήτησης, ότι ένας λαός επιλέγει κάτω από την πλάνη, κάτω από τους εκβιασμούς, με τον πιστόλι στον κρόταφο ενδεχομένως πολλές φορές, γιατί κατά ψέματα έτσι πολλές φορές αποφασίζουν, καλούνται να αποφασίσουν λαοί, καλούνται να κάνει μια λανθασμένη επιλογή, κατά τη γνώμη μας. Από πού και ως πού μια κυβέρνηση, η οποία μάλιστα θέλει να λέγεται και προοδευτική ή αριστερή κτλ., πρέπει να πρωτοστατεί, να ενθαρρύνει και να σπρώχνει ένα λαό να ενταχθεί μια ώρα αρχίτερα σε έναν οργανισμό, σε μια φυλακή, λέμε εμείς, σε έναν οργανισμό με όλα όσα έχουμε ζήσει στα Βαλκάνια όλα αυτά τα χρόνια. Κύριε Γιώργο, είναι γνωστά. Όχι. Θα κάνω σύντομα το διάβολο για την κουβέντα. Όχι. Βεβαίως. Διότι το κομμάτι το τι θα κάνει στο ΝΑΤΟ είναι άλλο κομμάτι. Ας μας το πούν, ή ας πούμε, εγώ έθεσα και ερωτήματα εδώ στην Νέα Δημοκρατία που βάζει τέτοια. Στο ΠΑΣΟΚ που βάζει τέτοια ζητήματα. Αν δηλαδή αν αλλάξουν τα πράγματα, θα καταψηφίσουν αυτή την ιστορία και θα ζητήσουν την αποχώρηση. Να φύγουμε κι εμείς από το ΝΑΤΟ. Είναι μια μεγάλη ευκαιρία. Το ερώτημα για μένα είναι στα άλλα ζητήματα. Και εκεί χρειάζεται μια εκλέγευση. Το ΚΚΕ από την ιστορική του διαδρομή λέει ναι. Στο ένα κομμάτι μου απαντήσετε, είστε σαφείς για το υπεριαλιστικό κομμάτι και το θέμα του ΝΑΤΟ. Στο θέμα της σύνθετης ονομασίας ή της ονομασίας του κράτους αυτού, βεβαίως, δεν υπάρχει και εκεί μια ευθύνη
σε εμάς να κλείσουμε αυτό το κομμάτι για να μπορούμε να προχωρήσουμε. Κύριε Αρβανίτη, απευθύνεται μια ερώτηση σε ένα κόμμα το οποίο από το 1992 ήταν το μοναδικό κόμμα, το μοναδικό κόμμα του ΚΚΕ, και σε πολύ δύσκολες συνθήκες, τις ξέρετε ποιες συνθήκες ήταν το 1992, που τότε είχαμε πει ότι να γίνει αποδεκτό, να γίνει αποδεκτή μια ονομασία με σύνθετο, με σύνθετη ονομασία, με γεωγραφικό προσδιορισμό έναντι όλων, και τότε όλοι οι υπόλοιποι, όλα τα υπόλοιπα κόμματα, Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ, Συνασπισμός, συμμετείχαν στα συλλαλητήρια πλην Λακεδαιμονίων, έλεγε κάποιος στέλεχος τότε του Συνασπισμού, συμμετείχαν στα συλλαλητήρια με το σύνθημα «Η Μακεδονία είναι μία και μόνο ελληνική». Τελικά πώς είναι η Μακεδονία? Λοιπόν, η Μακεδονία, ο γεωγραφικός χώρος της Μακεδονίας, μοιράστηκε με τη συνθήκη του Βουκουρεστίου, έτσι, στις χώρες των Βαλκανίων. Η Ελλάδα πήρε το μεγαλύτερο κομμάτι, η Βουλγαρία, η Σερβία τότε κτλ. Λοιπόν, αυτά τελειώσανε. Αυτός είναι ο γεωγραφικός προσδιορισμός. Και όποιος θέτει ζήτημα «η Μακεδονία είναι μία και μόνο ελληνική», στην ουσία θέτει ζήτημα αναθεώρησης της συνθήκης του Βουκουρεστίου, δηλαδή αναθεώρησης συνθήκων όπως θέλει ενδεχομένως και ο Ερντογάν και άλλοι. Άρα είναι ένα σύνθημα αλυτρωτικό. Όμως τότε που, αν θέλετε, ναι, μεν υπήρχε παρέμβαση του ΝΑΤΟ στην περιοχή, αλλά δεν έμπαινε το θέμα αν θα μπει η γειτονική χώρα στο ΝΑΤΟ. Τότε όλα τα κόμματα, πλην του ΚΚΕ, επαναλαμβάνω, λέγαμε σύνθετη ονομασία με γεωγραφικό προσδιορισμό. Αρκεί να φύγουν, προσέξτε, αρκεί να φύγουν οι αλυτρωτισμοί, να φύγουν, το λέγαμε και αυτό, και φυσικά να εμποδιστεί η παρέμβαση της ΕΟΚ τότε, Ευρωπαϊκή Ένωση στη συνέχεια, και του ΝΑΤΟ στην ευρύτερη περιοχή. Η συμφωνία των Πρεσπών. Εδώ έχει. Ναι. Εδώ όμως, επειδή. Και αυτό το λέμε τώρα σταθερά εδώ και χρόνια, έτσι. Γιατί ορισμένα ανακαλύπτουν και ότι κάνουμε και. Δημοσιογραφούσα και όχι μόνο. Το 92 είχαμε πάλι νατοϊκή, αμερικανοτοϊκή επέμβαση τη διάλυση Ιουγκοσλαβίας. Και παρόλα αυτά, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας στην κουβέντα αυτή μιλάει καθαρά και μιλάει για το θέμα της σύνθετης ονομασίας. Σήμερα. Το ίδιο πράγμα. Τι είχε αλλάξει στον ιμπεριαλιστικό χάρτη ή στον καπιταλιστικό χάρτη? Αρβανίτη, που, λες, όχι. Λέτε ότι έχει. Μα λέμε το ίδιο πράγμα. Ερωτήσεις κάνω. Ναι, όχι. Λέμε, και λέω, εντάξει. Ναι, λέμε ακριβώς το ίδιο πράγμα. Εμείς με την ονομασία στην Συμφωνία των Πρεσπών δεν έχουμε μας θέμα. Μα θυμάζει αυτό, περνάει το θέμα της ονομασίας. Τι να κάνω εγώ. Με συγχωρείτε. Μα τι λέτε τώρα ότι μιλάνε, ότι ο κόσμος που ήταν, δεν είναι αυτοί που πήγαν στο συλλαλητήριο, ο κόσμος που συζητάει βάζει τα ζητήματα αυτά, ή αν παραδίδουμε τη Μακεδονία, αν υπάρχει, αυτό που λέει η Νέα Δημοκρατία, μακεδονική γλώσσα. Κύριε Αρβανίτη, εμείς γι' αυτό βάζουμε. Ή δεν υπάρχει. Εμείς έχουμε τη δική μας θέση και ανοίγουμε μέτωπο και με την κυβέρνηση και με τους διοργανωτές των συλλαλητηρίων και με τους διοργανωτές συλλαλητηρίων και με τη Νέα Δημοκρατία και με όλα τα κόμματα τα οποία μπορεί να λένε όχι στη συμφωνία, αλλά από πίσω κρύβεται ένα μεγάλο ναι. Ποιο είναι το ναι? Το ναι στους αμερικανονατοϊκούς σχεδιασμούς. Και βεβαίως αυτές οι δυνάμεις έχουν ευθύνη, πολύ μεγάλη ευθύνη, για την ανοχή στην ακροδεξιά ρητορική, τη δράση, σαν και αυτή που είδαμε τις προηγούμενες μέρες. Όμως δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ένα τέτοιο κόμμα, η ΑΝΕΛ, ήταν μέχρι πριν λίγες μέρες συγκυβερνήτης αυτής της κυβέρνησης, συνεταίρος αυτής της κυβέρνησης. Λοιπόν, ένα ζήτημα είναι αυτό. Το ΚΚΕ, λέω ξανά, τη θέση που είχαμε το 1992 για την ανάγκη να εμποδιστεί η παρέμβαση, η επέμβαση του ΝΑΤΟ και των Αμερικάνων στα Βαλκάνια, να υπάρχει μια σύνθετη ονομασία με γεωγραφικό προσδιορισμό. Με αυτό δεν έχουμε πρόβλημα με το Βόρεια Μακεδονία. Δύο. Έτσι. Γλώσσα. Όμως, εκεί, προσέξτε τώρα. Εκεί είναι αυτό που λέμε ότι παραμένουν τα σπέρματα του αλυτρωτισμού. Γιατί η μακεδονική γλώσσα, μακεδονική ηθαγένεια, δεν υπήρξε ποτέ. Είναι ένα ανιστόρητο κατασκεύασμα. Κατά τη γνώμη μας, συνειδητά μπήκε στη Συμφωνία των Πρεσπών. Γι' αυτό μιλήσαμε για τα σπέρματα του αλυτρωτισμού, που μπήκανε συνειδητά προκειμένου. Από ποιους, να. Μπήκανε συνειδητά από αυτούς οι οποίοι εμπνεύστηκαν και καθοδήγησαν όλη αυτή τη διαδικασία, και μιλάω για τον ΝΑΤΟ και τους Αμερικάνους, να συντηρείται ο αλυτρωτισμός και από τη μια πλευρά και από την άλλη, και ο εθνικισμός, έτσι ώστε αυτά σε μια δεδομένη στιγμή να αξιοποιηθούν για να διαιρούν τους λαούς. Αυτή είναι η ουσία. Θα μπορούσε να γίνει αποδεκτός ο όρος βορειομακεδονικός ή σλαβομακεδονικός ή βορειομακεδονικός, αφού από τη στιγμή που επιλέγεται και στο όνομα. Όμως προσέξτε, δεν είναι ανεξάρτητο το ένα και ανεξάρτητο το άλλο. Δηλαδή δεν είναι ανεξάρτητη αυτό η ένταξη της γειτονικής χώρας. Εγώ νομίζω ότι στο κομμάτι αυτό το Κομμουνιστικό Κόμμα το είχε λύσει στο θέμα της γλώσσας, διότι. Όχι. Μιλούσαμε για το κομμάτι των Μακεδόνων Σλαβών και μακεδονικής γλώσσας. Κύριε Αρβανίτη, αν δείτε
Όλες μας. Χθες τις παραθέσαμε στη Βουλή. Αν θέλετε, μπορώ να σας τις ξαναπώ. Τις επίσημες ανακοινώσεις που έχουμε βγάλει. Απλά για να μην χάνουμε χρόνο. Αλλά άμα δείτε τις ανακοινώσεις. Το 92. Μα να σα πω, αν γινόταν τέτοιε κουβέντε, νομίζω και στην τηλεόραση που αφορά και στο ΚΚΕ και στα άλλα κόμματα, θα ήταν αλλιώ και τα πράγματα. Το 1992, το 2008, το 2011 κτλ., μιλάγαμε ότι είναι λάθος να επικεντρώνουμε στο όνομα μόνο στο όνομα και ότι πρέπει να φύγουν από τη μέση τα σπέρματα του αλυτρωτισμού που υπάρχουν στο ζήτημα. Ναι, του αλυτρωτισμού αυτού βεβαίω. Το δικό του. Το δικό του βέβαια. Του αλυτρωτισμού. Όχι το δικό σα λαό, η αστική τάξη τη γείτονα χώρα. Γιατί γίνεται και μια παρερμηνία. Δεν μιλάμε, όταν μιλάμε για Βαλκάνια, υπάρχουν οι αστικέ τάξει των βαλκανικών χωρών που κάνουν τι δικέ του επιλογέ, κάνουν τι business του ενίοτε, κάνουν τι κοινέ του επενδυτικέ δραστηριότητε. Και του πολέμου όποτε χρειάζεται. Και κάνουν και του πολέμου όποτε χρειάζεται. Ακριβώ υπάρχουν και οι λαοί. Λοιπόν, τον αλυτρωτισμό που σήκωνε τότε η αστική, και τώρα η αστική τάξη της γείτονας χώρας, ο οποίος εμφανιζόταν στο ζήτημα μακεδονική ταυτότητα και μακεδονική γλώσσα. Αυτό το λέμε όλα αυτά τα χρόνια. Mm-hmm. Και οποιοδήποτε ανατρέξει στις ανακοινώσεις, στις δηλώσεις, στις αποφάσεις του ΚΚΕ, αυτό μπορεί πάρα πολύ εύκολα να το διαπιστώσει. Και το είπαμε και χθες μάλιστα στη Βουλή. Όμως δεν μπορούμε να αποσπάμε το ένα από το άλλο. Και υπάρχει και μια άλλη πλευρά, κύριε Αρβανίδη. Αν η εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης εξαντλούνταν μόνο στη Συμφωνία των Πρεσπών, θα μπορούσε να πει κάποιος ότι, εν πάση περιπτώσει, παρά το αποτέλεσμά της, που κατά τη γνώμη μας είναι προβληματικό και πολύ επικίνδυνο, υπήρχαν και καλές προθέσεις, εν πάση περιπτώσει. Όμως εδώ πέρα, η κυβέρνηση έχει μια συνολικότερη εξωτερική πολιτική, κρίκος της οποίας είναι η Συμφωνία των Πρεσπών, αλλά έχει και άλλους κρίκους. Κρίκος είναι, για παράδειγμα, ότι αυτή η κυβέρνηση στήριξε όλες τις αποφάσεις του ΝΑΤΟ, ακόμη και το πρώτο πυρηνικό πλήγμα. Αυτή η κυβέρνηση το ψήφισε. Mm-hmm. Κρίκος είναι ότι αυτή η κυβέρνηση διεύρυνε και επέκτηνε και πρόσθεσε και καινούργιες τις αμερικανονατοικές βάσεις στην Ελλάδα. Drones, ελικόπτερα, αμερικάνικα κτλ. Κρίκος είναι ότι δαπανά 4 δισεκατομμύρια ευρώ κάθε χρόνο σε αυτές τις συνθήκες φτωχοποίησης του ελληνικού λαού για τις νατοικές δαπάνες. Άρα λοιπόν, και παίρνει και τα εύσημα, κύριε Αρβανίτη. Και αυτό ένας κόσμος αντιλαμβάνεται. Ένας κόσμος που είναι αριστερός, προοδευτικός, υπάρχει έκθεση του Αμερικανικού Υπουργείου Εξωτερικών για την Ελλάδα. Δημοσιεύθηκε πριν λίγο καιρό, τη δημοσίευσε ο Ριζοσπάς κτλ. Η οποία έκθεση χαιρετίζει την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ότι είναι αφοσιωμένος εταίρος των συμφερόντων των Ηνωμένων Πολιτειών και μάλιστα, επιλέξει τα λέω αυτά, δεν τα βγάζω από το μυαλό μου, και μάλιστα προσφέρει υπηρεσίες για τις στρατιωτικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ. Αυτά λέει η έκθεση. Και κάτι που σας αφορά κιόλας, όχι προσωπικά, ενώ αφορά, γιατί έχει να κάνει με το δημοσιογραφικό κομμάτι, λέει αυτή η έκθεση επίσης ότι πρέπει να επιστρατευτούν μη κυβερνητικές οργανώσεις και μέσα μαζικής ενημέρωσης για να πιστεί ο ελληνικός λαός για την αναγκαιότητα αυτής της πολιτικής. Αυτό θυμίζει άλλες εποχές. Ποιες εποχές, τις εποχές του μνημονίου θυμίζει. Όχι. Μην πάτε πολύ μακριά. Όχι, και τις εποχές. Και τη δεκαετία του 50 θυμίζει, και τη δεκαετία του 60. Τα έχουμε ξαναδεί αυτό τώρα. Έτσι. Ναι, μας δεν εμπειρίες αυτό. Τα έχουμε ξαναδεί, αλλά αυτά δεν μπορούν να περνάνε έτσι, ειδικά από έναν κόσμο προοδευτικό, αριστερό, ο οποίος έχει και μνήμες, έχει και αξίες και βλέπει ότι αυτή η κυβέρνηση πραγματικά τα έχει δώσει όλα. Για τα συμφέροντα του κεφαλαίου της. Τη ελληνική άρχουσα τάξη. Εγώ προχθές εδώ σε μια κουβέντα βρήκα ένα άρθρο του Λένιν του 13 που είναι στην Αγγλία, δεν ξέρω αν το ξέρετε εσείς. Που μιλάει για το βαλκανικό θέμα. Βεβαίως. Και λέει βεβαίως για το σοβινισμό και για την τάση των αστών στην περιοχή, πώς τα σόγια ουσιαστικά κόβουν τους λαούς και τους διαμεράζουν, και μιλάει και για την αειδιαστική στάση της ρωσικής νομεκλατούρας στο κομμάτι των Βαλκανίων. Ότι είναι το ίδιο και χειρότερη. Στο ένα κομμάτι, έχω πάρει απαντήσει στο κομμάτι του καπιταλισμού δηλαδή και του υπεριαλισμού, που είναι από εκεί προέρχεται. Αν δεν έχεις καπιταλισμό, δεν έχεις και υπεριαλισμό. Αλλά στο δεύτερο κομμάτι, νομίζω ότι χρειάζεται απόλυτα ακόμα η εκλάκηση των ζητημάτων. Α. Εγώ ακούω στη Βουλή, κύριε Γιώκα, ουσιαστικά από τη Νέα Δημοκρατία, από βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και από το Κινάλ, μια ίδια ρητορική, όχι στο κομμάτι που το βάζετε εσείς. Αυτό είναι καθαρό. Στο κομμάτι του ΝΑΤΟ. Δεν διαφωνούν άλλωστε. Διαφωνούν, αφού αυτή είναι. Ήτανε... Στο άλλο κομμάτι όμως υπάρχει ένα ζήτημα. Και στο θέμα της ονομασίας και στο θέμα της γλώσσας, γιατί εγώ ξέρω ότι έχουν μεταφραστεί στη μακεδονική βιβλία. Έτσι κι αλλιώς. Δεν είναι κάτι καινούριο. Τα μακεδονίτικα δηλαδή, τα οποία δεν είναι ελληνικά. Κύριε... Είναι μια μίξη δηλαδή από όσο ξέρω. Αυτό δεν είναι. Είναι καινούριο αυτό. Κύριε Αρβανίτη, δεν υπάρχει καμία
καμία συσχέτιση τη τοποθέτηση του ΚΚΕ με την τοποθέτηση τη Νέα Δημοκρατία και του ΠΑΣΟΚ. Στο όνομα, σας είπα ξεκάθαρα τι λέει το ΚΚΕ από το 1992. Στο ζήτημα της γλώσσας, στο ζήτημα της γλώσσας και της ηθαγένειας, έχουμε πει, για να μην υπάρχουν αυτές οι παρερμηνίες, οι αμφισημίες, τα σπέρματα του αλυτρωτισμού, θα μπορούσε να γίνει αποδεκτή ένας όρος βορειομακεδονικός, βορειομακεδονική κτλ. Γιατί κοιτάξτε, δεν συζητάμε εν κενό. Δεν συζητάμε εν κενό. Συζητάμε σε ένα συγκεκριμένο διεθνές και πολιτικό περιβάλλον. Έτσι. Μου είπατε για τον, για τον Λένιν πριν και τα λοιπά. Του 13. Εδώ ακούσαμε χθες τον κύριο Βίτσα. Πραγματικά είναι εδώ. Φοβερό. Εδώ σας παρακολουθώ. Βέβαια, σας παρακολουθώ. Θυμήθηκε μέχρι και το δικαίωμα του αυτοπροσδιορισμού και της αυτοδιάθεσης των λαών. Όταν υπόθηκε αυτό από τον Λένιν, εκείνη την περίοδο, υπήρχαν οι αυτοκρατορίες. Υπήρχαν τα αποικιακά κράτη. Και έμπαινε το ζήτημα της αυτοδιάθεσης των λαών και μάλιστα σε συνδυασμό με την ανατροπή του καπιταλισμού. Σήμερα, κύριε Αρβανίτη, ο αυτοπροσδιορισμός είναι εργαλείο, και το έχουμε δει πάρα πολλές φορές και μπορώ να σου φέρω πάρα πολλά παραδείγματα, είναι εργαλείο στα χέρια αυτών των οργανισμών, όλων των υπεριαλιστικών χωρών, που να σας προσθέσω και τη Ρωσία και άλλες χώρες, προκειμένου να περνάνε τα συμφέροντά τους και να διαιρούν τους λαούς. Το Κόσοβο. Στο όνομα του αυτοπροσδιορισμού δεν αποσχίστηκε από την πρώην Γιουγκοσλαβία. Αυτό τι είναι, προοδευτικό? Είναι πρόοδος? Mm-hmm. Στο τι θα πούμε αν, για παράδειγμα, τεθεί θέμα αυτοπροσδιορισμού της μειονότητας στη Θράκη. Είναι πρόοδος? Εδώ πέρα λέγονται πράγματα από τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ προκειμένου να δικαιολογήσουν μια πολιτική που υπηρετεί απόλυτα τους αμερικανατικούς σχεδιασμούς, με επιχειρήματα πραγματικά της απελπισίας, τα οποία όμως, επαναλαμβάνω, είναι πολύ επικίνδυνα, δηλητηριάζουν συνειδήσεις και γι' αυτό το λόγο πρέπει να απαντηθούν και να ξεκαθαριστούν από έναν κόσμο που καταλαβαίνει. Κύριε Γιώκα, ένα από τα σημεία που θα ήθελα να κουβεντιάσουμε ήταν η συγκέντρωση, το συλλαλητήριο όπως λένε, της Κυριακής. Δεν ξέρω αν έχω γεράσει πάρα πολύ, αλλά τα μάτια μου έβλεπε φασίστες στο κομμάτι της εισβολής στη Βουλή. Βεβαίως. Τα δικά μου μάτια είδαν ακόμα ότι δεν ήταν αριστεροί επειδή ρίξαν κόκκινη μπογιά, όπως είπε ο κύριος Άδωνος Γεωργιάδης. Δεν κρίνεται από αυτό. Ναι, γιατί έχουμε ακούσει τρελά πράγματα. Ναι, εντάξει. Δύο. Αλλά το πιο σημαντικό από όλα, το πιο, ήταν ότι ήταν οργανωμένο, πολύ οργανωμένο, και δεν ήταν άναρχες ομάδες οι οποίες βρέθηκαν. Έτσι φαίνεται. Και είναι εκτιμήσει του Κομμουνιστικού Κόμματος της Ελλάδας, όχι για αυτά καθ' αυτά τα επεισόδια. Σαφές είναι αυτό για μένα. Αλλά τι ακριβώς σχεδιάζουν αυτοί? Και δεύτερον, δεν βλέπετε ή βλέπετε ότι κάποιοι χαϊδεύουν αυτές τις? Θα ήθελα λίγο την άποψή σας. Εμείς, αν είδατε και στην ανακοίνωση, στην τοποθέτηση που κάναμε αμέσως μετά το συλλαλητήριο της Κυριακής, καταδικάσαμε εκείνες τις πολιτικές δυνάμεις, και είναι σαφές, μιλάμε εδώ, τη Νέα Δημοκρατία, του Σανέλ, όμως. Επαναλαμβάνω, οι Ανέλ ήταν συγκυβερνήτες. Έτσι. Αυτό δεν μπορούμε να το ξεπερνάμε. Mm-hmm. Λοιπόν, τους Ανέλ, οι οποίοι χαϊδεύουν αυτιά εθνικιστών, φασιστών, ρίχνουν νερό στο μήλο, καλύπτουν. Ήταν στελέχη του Κινάλ μέσα στη συγκέντρωση, είδατε την κυρία Καϊλή. Όλες αυτές οι πολιτικές δυνάμεις, πρόσωπα μεμονωμένα, στελέχη κτλ., οι οποίοι δεν αναδεικνύουν το ρόλο που παίζουν συγκεκριμένες ομάδες, ρίχνουν νερό στο μήλο της Χρυσής Αυγής και του φασισμού. Όμως υπάρχει και το εξής. Αυτές οι ομάδες, κύριε Αρβανίτη, δεν εμφανίστηκαν πρώτη φορά τώρα στο Σύνταγμα. Οργανωμένα, έτσι δυνατά? Βεβαίως. Εμφανιστήκανε το 2010, εμφανιστήκαν το 2011, επιτέθηκαν εναντίον συλλαλητηρίου του ΠΑΜΕ, το οποίο είχε και νεκρό. Να θυμίσω, το 2011 είχε νεκρό. Τέτοιες ομάδες. Ακροδεξιών, ένας αχταρμάς. Ακροδεξιών, φασιστών, δήθεν αντιξιοσιαστών και ούτω καθεξής. Κάποιοι τότε όμως, ανάμεσά τους και ο ΣΥΡΙΖΑ, λοιπόν, συνυπήρχε, κύριε Αρβανίτη, με τέτοιες ομάδες. Κάτω από συλλαλητήρια, με τον τίτλο αυτό. Έξω τα κόμματα, έξω τα συνδικάτα. Έξω τα κόμματα, έξω τα συνδικάτα. Ναι, νομίζω ότι ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ τώρα. Υπερβάλλεται σε αυτό. Υπερβάλλω. Ήταν η κάτω πλατεία. Αυτή ήταν η πάνω πλατεία. Ήτανε όλη η πλατεία. Το σύνθημα ήταν έξω τα κόμματα, έξω τα συνδικάτα. Αυτό το αντιδραστικό σύνθημα. Αυτό ήταν ακροδεξιό σύνθημα. Οποίο, ναι, αλλά κάποιοι. Δεν μιλάω για τον απλό κόσμο που ενδεχομένως προσήλθε γιατί ήθελε να εκφράσει την αγανάκτησή του, τη διαμαρτυρία του κτλ. Όμως αυτό το σύνθημα έγινε ανεκτό από μια σειρά δυνάμεις
Και μάλιστα κουνούσαν και το χέρι στο ΚΚΕ όταν άνοιγε μέτωπο εναντίον αυτού του συνθήματος και αυτών των πρακτικών, ότι δήθεν δεν καταλαβαίνουμε τις αυθόρμητες δήθεν νέες κοινωνικές δράσεις. Πέρασε η ώρα μας. Αυτό όμως, κύριε Αρβανίτη, δείχνει και το εξής, ότι αυτό το δίπολο που πάει να στηθεί πρόοδος συντήρηση, σηκώνει πολύ, πολύ συζήτηση. Πρόοδος για μας, αυτό είναι το βασικό. Και έχει να κάνει και με τη συμφωνία των Πρεσπών, έχει να κάνει και με τις παρεμβάσεις, έχει να κάνει και με την οικονομία. Πρόοδος είναι να μην υποτάσσεσαι σε ένα αρνητικό συσχετισμό που υπάρχει, να μην υποτάσσεσαι σε ένα αρνητικό συσχετισμό, αλλά να παλεύεις να τον αλλάξεις. Σε όλη την ιστορία της ανθρωπότητας, η κοινωνική πρόοδος προχώρησε θεωρώντας αυτό ως πρόοδο. Το άλλο είναι η συντήρηση. Εκτιμάτε ότι θα πάμε σε εκλογές ή πρέπει να πάμε σε εκλογές άμεσα ή να τελειώνουμε με την ιστορία της διαδικασίας όπως πάει τα πράγματα? Όπως πάνε τα πράγματα. Ούτως ή άλλως είμαστε σε προεκλογική περίοδο. Εμείς, ξέρετε πολύ καλά, έχουμε πάρει και συγκεκριμένη θέση και για το ζήτημα της ενδεχόμενης πρότασης μορφής της Νέας Δημοκρατίας που από ό,τι φαίνεται δεν θα. Γιατί λέτε, δεν κατέθεσα. Εντάξει, εμείς το είπαμε στην αρχή ότι είναι μια γελοιότητα. Δεν μπορείς να καταθέσεις πρόταση μορφής, γιατί απέναντι σε μια κυβέρνηση που μέχρι πριν μια εβδομάδα πήρε ψήφο εμπιστοσύνης μόνο και μόνο για να παίξει ορισμένα επικοινωνιακά παιχνίδια και να υπάρχει αυτό το σοου που ζούμε τις τελευταίες μέρες στη Βουλή, το οποίο αν θέλετε είναι και αποκρουστικό απέναντι σε έναν κόσμο που το παρακολουθεί και με όλες αυτές τις μεταγραφές, και έχει μια σημασία. Μόνο το ΚΚΕ δεν συμμετέχει σε αυτά τα παιχνίδια, κύριε Αρβανίτη. Εντάξει, όλο αυτό το παρεδώσε που γίνεται. Μεταγραφές δεν κάνετε. Συμπορευόμαστε με κόσμο. Δεν κάνουμε μεταγραφές τέτοιου τύπου. Αλλά συμπορευόμαστε με κόσμο που έχει μέσα από το κίνημα, μέσα από τους κοινωνικούς αγώνες κτλ. Θα ήθελα και ένα σχόλιο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για το Δελτίο, βεβαίως, φαντάζομαι, για την δήλωση του πρωθυπουργού του κ. Καραμαλή. Τι σας είπε ο κ. Καραμαλής, τι μας λέει ο κ. Καραμαλής σήμερα με τη δήλωσή του? Ο κ. Καραμαλής προσπαθεί να, πώς το λένε, να δώσει μια χείρα βοηθείας προς τη σημερινή ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας. Α, εντάξει. Είναι θέση λίγο, παίρνει, βλέπει είναι, τη θέση του. Είναι λίγο εξ αφίξης. Και εννοείται. Σας ευχαριστώ από καρδιάς. Να είστε καλά. Να είστε καλά.